Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια από τις πιο γελίες προτάσεις που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ήταν αυτή που έλεγε ότι οι κανόνες της οικονομικής επιστήμης είναι σαν τους κανόνες της μηχανικής. Μια σειρά από κανόνων ισχύουν παντού και πάντοτε. Αυτή την πρόταση τη είπε ο Larry Summers, καθηγητής οικονομικών, πρόεδρος του Harvard παλιότερα, σύμβολος του Clinton. Ήταν την εποχή που η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά συμφωνούσε σε αυτούς τους ίδιους κανόνες. Και έχουμε μπροστά μας μια κυβέρνηση που φαίνεται να το πιστεύει αυτό. Ότι ό,τι λέμε το 1995, θα λέμε το 2005, το 2015, το 2025, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στις κοινωνίες μας, να μην έγινε η χρηματοπιστωτική κρίση, η πανδημία, όλη αυτή η επαναξιολόγηση της οικονομικής επιστήμης που άρχισε μετά. Είναι σαν να έχω μπροστά μου μια αναφορά, μια έκθεση από το McKinsey. Το copy-paste. Ξέρουμε τι είναι η απάντηση. Χαμηλότεροι μισθοί, θα τους δώσουμε και λίγο κατάρτιση, μήπως μπορούν να ανεβάσουν, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, αυτό θα αυξήσει την ανάπτυξη, θα έχουμε το trickle down, που θα πέσει, δηλαδή οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και κάποτε αυτό θα πέσει κάτω. Τα λέγαμε το 95, το 15, το 25, γιατί να αλλάξουμε τώρα. Μακάρι ο κύριος Σκυλακάκης να φτάσει κάποτε στην καριέρα του να λέει σε μια ομιλία τη λέξη ανισότητες όσο λέει τη λέξη ΣΔΙΤ. 15 φορές είπε ΣΔΙΤ. Ανισότητες δεν ακούσαμε. Και όμως το μοντέλο αυτό του Larry Summers απέτυχε. Απέτυχε σε όλους τους στόχους. Στην ανάπτυξη, στο ποσοστό των επενδύσεων, στις επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έφερε τις ανισότητες, έφερε το πρεκαριάτο, δουλειές χωρίς προοπτική και ανασφάλεια. Θα καταθέσω στα πρακτικά δύο διαγράμματα που δείχνουν τον τελευταίο καιρό τι έχει γίνει σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και την αύξηση των πραγματικών μισθών. Νομίζω το βλέπουν οι υπουργοί. Και άρα πόσο έχει μειωθεί το μερίδιο της εργασίας. Όλος ο κόσμος το συζητάει αυτό. Όλος ο κόσμος παγκοσμίως πια συζητάει γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο των ανισοτήτων, γιατί πέφτει συνεχώς το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό εισόδημα και εσείς μας φέρετε μια έκθεση που δεν λέει τίποτα για αυτά τα θέματα. Μα τίποτα. Εκτός από αυτό που λέγατε και πριν. Που θυμάμαι εγώ από την εποχή της διαδικασίας της Κοπενχάγης και της Λισαβόνας για την εργασία, ότι μέσα από την απασχολησιμότητα, μέσα από την επιχειρηματικότητα, την ευελιξία, όλα θα γίνουν καλά και θα έχουμε τη στρατηγική. Και πριν πάω λίγο σε περισσότερο βάθος για αυτά, η άποψη του Summers που θέλετε να το υιοθετείτε έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Γιατί αν ισχύει ότι οι κανόνες της επιστήμης, της οικονομικής επιστήμης, είναι πάντα οι ίδιες και για παντού και πάντοτε, τότε τι χρειαζόμαστε τη δημοκρατία. Τι χρειαζόμαστε να τη συζητήσουμε εδώ πέρα. Αφού είναι σαν τη μηχανική, δεν θα βάζαμε στη διαβούληση να κουκουράζουμε την κοινωνία και τους βουλευτές πώς θα χτίσουμε ένα σπίτι. Είναι μηχανική μπροστά, ελπίζω να είναι σωστό αυτό που είπα. Αλλά τουλάχιστον αν ίσχυε αυτό του Summers, γιατί να το συζητήσουμε. Οι τεχνοκράτες, οι McKinsey, οι άνθρωποι που σας συμβουλεύουν κάνουν μια πρόταση που ξέρουμε όλοι ότι είναι επιστημονικό και γι' αυτό δεν κάνατε τη διαβούλευση. Και γι' αυτό φέρνετε μια επιτροπή και μας λέτε, έχετε το θράσος να μας πείτε ότι σε δύο μήνες θα μας φέρετε μια κύρωση που όντως εμείς εκεί θα κάνουμε συζήτηση στο τέλος και θα έρθουν οι φορείς τότε. Ακόμα δεν έχετε μάθει τι είναι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια, ότι ποτέ δεν υπήρχε η σοφή διαχείριση της γνώσης. Θυμάμαι εγώ μετά το 2000, ασχέτως αν ήμασταν υπέρ, μερικοί, κατά
του ενιαίου νομίσματος. Όλοι όμως βλέκανε μέχρι το 2005 ότι χάνει ανταγωνιστικότητα ελληνική οικονομία και πάμε προς το βράχο. Και πού ήταν τότε η δυνατότητα της κοινωνίας να συζητήσει, να διαβουλευτεί και να δει πώς αντιμετωπίζουμε το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών και πώς κινητοποιούμε μια ολόκληρη κοινωνία, φορείς, συνδικάτα, τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν το κάναμε, δεν το κάνετε τώρα κι εσείς. Πού είναι η διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους φορείς, με τα συνδικάτα, με τα κινήματα, με ανθρώπους που ξέρουν τη γνώση. Μόνο το επιτελικό κράτος έχει αυτή τη γνώση. Και κάνετε και κάτι άλλο. Λέτε ότι θα έχουμε 6% μεγαλύτερη ανάπτυξη, θα είναι 6% περισσότερο το ΑΕΠ από ό,τι θα ήταν αν δεν υπήρχε αυτή η παρέμβαση. Ένας αριθμός που δεν βγαίνει από κάποιο μακροοικονομικό μοντέλο ή τουλάχιστον ένα μακροοικονομικό μοντέλο που είχατε την καλοσύνη να το μοιράσετε με εμάς. Σας θυμίζω όλες τις υποσχέσεις από τότε της ενιαίας αγοράς που μας έλεγε ότι θα υπάρχει bonus ανάπτυξης. Κάθε αναφορά, έκθεση της Κομισιόν με μια καινούρια παρέμβαση μας λένε θα έχει φοβερή ανάπτυξη. Η μισή, λίγο λιγότερο αν δεν κάνω λάθος, θα έρθει από τις μεταρρυθμίσεις. Δεσμεύεται και εμάς στις μεταρρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων που κάνετε. Είναι μνημόνιο χωρίς μνημόνιο και εμείς θα πρέπει, αυτό θεωρείτε, ότι θα μας δεσμεύετε με αυτούς τους πίνακες που θα καταθέσω και αυτή την τάση να κάνουμε τα εργασιακά που φέρνετε εσείς, που είναι για τα δικαιώματα, για τις υπερορίες, για να χτυπήσετε τη συνδικαλιστική δράση και θα είμαστε εμείς δεσμευμένοι με αυτό. Και γιατί τα κάνετε αυτά? Τα κάνετε αυτά γιατί θέλετε να αυξήσετε τους μισθούς. Αυτό είναι τα εργασιακά που είναι η βασική σας μεταρρύθμιση που θα φέρει το 6% όπως έφερε και η διαδικασία της Λισαβόνας και της Κοπενχάγης. Αυτό θα κάνετε, γι' αυτό τις κάνετε σε εργασιακές αλλαγές. Γιατί μάθατε από την Κοπενχάγη και τη Λισαβόνα ότι αυτό αυξάνει τους μισθούς, κάνει καλύτερες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό το κάνετε. Ή για να συμπυκνώσετε ακόμα περισσότερο τους μισθούς. Ανισότητες παντού. Στο αντίπαλο δέος αυτό που έκανε στο αναπτυξιακό σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε κάτι καινοτόμο. Εμείς δεν είχαμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο και μετά είπαμε να έχουμε και κάτι κοινωνικά, που είχαμε και κοινωνικά για την παιδεία και την υγεία, για να διορθώσει το αναπτυξιακό μοντέλο. Που όπως λέει ο Μάρξ, τότε θα ήμασταν σαν το Louis Napoleon Bonaparte, που κάνει μέτρα που αυξάνουν τις ανισότητες και μετά έρχεται μετά να τις διορθώσει. Εμείς το αναπτυξιακό μοντέλο είχε τους μισθούς και την αύξηση των μισθών και τις καλύτερες θέσεις εργασίας ως μέρος του αναπτυξιακού μοντέλου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πού προκύπτει ότι θα υπάρχει μείωση των ανισοτήτων? Καταρχάς δεν το έχετε σαν κατηγορία την κοινωνική, τη μισθολογική ανισότητα. Φαντάζουμε η απάντηση θα είναι μέσα από την κατάρτιση, όπως ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20-30 χρόνια, οι ίδιοι κανόνες. Και μας θέλετε να μας πείσετε, επειδή θα γίνει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα η κατάρτιση, γιατί δεν το σκεφτήκατε ποτέ να γίνει μέσα από τα πανεπιστήμια, να υπάρχει μια θεσμική θωράκιση, αν όχι τα πανεπιστήμια, κάποιο άλλος δημόσιος τομέας. Φαντάζομαι όπως όλα τα νομοσχέδια. Ιδιωτικός τομέας θα κάνει την κατάρτιση, ιδιωτικός τομέας θα το ελέγχει. Και άρα δεν θα γυρίσουμε στη χρυσή εποχή της κατάρτισης στην Ελλάδα, δεκαετία του 80, του 90, που νομίζω θα θυμάστε τα προγράμματα και τι θα κάνετε για να το διορθώσετε. Γιατί δεν έχετε μόνο ανισότητα των μισθών ως λύση, έχετε και ανισότητα των θεσμών. Δεν θέλετε να κινητοποιήσετε εκτός από τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα. Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς μπορεί να συμμετέχει και ο δημόσιος τομέας σε αυτό το πρόγραμμα με joint ventures, με άλλες στρατηγικές. Γι' αυτό δεν κάνετε τίποτα για τον κοινωνικό τομέα. Δεν το έχετε σαν πυλώνα στην αντιμετώπιση. Ανισότητα ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Προσπάθησε ο κ. Σκυλακάκης να μας πείσει ότι έχει σχεδόν τη μερίδια του λέοντας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ότι δηλαδή θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Αλήθεια.
Αυτό το πιστεύετε, δηλαδή, ότι αυτό θα το δουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Α, ξέχασε, δεν τους καλέσαμε, οπότε δεν ξέρουμε τι θα πούνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι εδώ για να το ακούσουν. Θα το ακούσουν το τελικό κείμενο, όταν θα έρθουν εδώ πέρα, για να μπορούν να σας χειροκροτήσουν. Και άλλες ανισότητες μπορούμε να αναφέρουμε. Περιφερειακές. Συζητήσατε με τους δήμους, με τις περιφέρειες? Λέει ο κύριος Σκυλακάκης, μα αυτό είναι ένα γιγάντιο έργο. Ένα έργο που θα είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό τους δώσατε εμπλοκή από την αρχή, για να βοηθήσουν στην εκτέλεση. Θεωρείτε ότι αυτό που κάνατε, την έλλειψη, τη διαβούλευση, θα βοηθήσει για να μπορεί στην εφαρμογή? Ξέρετε ότι εμείς όταν κάναμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, κάναμε περιφερειακά συνέδρια ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό, για να ξέρουν, να ακούσουμε και αυτό να βοηθήσει και στην εκτέλεση μετά. Υπάρχει κάποια κατανομή των πόρων για την ενέργεια που δεν είδα εγώ, ποιο πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ποιο δεν πάει, σε ποιες περιφέρειες και ποια ποσά? Η αγορά θα λύσει το θέμα των περιφερειακών ανισοτήτων? Αυτό πιστεύετε? Αυτό βλέπετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βλέπετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη συγκλίνουν και οι περιφέρειες εντός των κρατών μελών συγκλίνουν αυτό? Βλέπετε και έρχεται και κάνετε αυτό που κάνετε χωρίς να ξέρουμε πώς θα υπάρχει η περιφερειακή υπόσταση. Κλιματική αλλαγή και ανισότητες. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τη σύγχρονη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής? Σχεδόν όλοι οι σοβαροί επιστήμονες, είτε είναι οικονομολόγοι, είτε είναι κοινωνιολόγοι, είτε είναι πολιτικοί επιστήμονες, λένε ότι αν θέλουμε σοβαρά να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να λύσουμε το θέμα των ανισοτήτων. Με μεγάλες ανισότητες δεν αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια ή έχουν με πολύ δυσμενείς όρους, αν υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, αν δεν μοιραστεί η πίτα της ενέργειας και σε άλλους φορείς για να μπορούν να συμμετέχουν και στο έργο της ενέργειας αλλά και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό εμείς βάλαμε τις ενεργειακές κοινότητες, που εκεί δίναμε και στο πρόγραμμά μας τώρα λέμε ποια θα είναι το ποσοστό της ενέργειας που πρέπει να είναι ή στο τοπικό επίπεδο ή με άλλους φορείς από τα μεγάλα ιδιωτικά έργα. Ανισότητες παντού, όλοι μιλάνε για ανισότητες και έχουμε ένα κείμενο που δεν λέει τίποτα για τις ανισότητες. Αν κάνετε και ένα global search, πολύ λίγες φορές θα δείτε τη λέξη. Έχει κάποια και καλά είναι. Και προφανώς υπάρχουν και πράγματα μέσα στο σχέδιό σας που θα κάναμε και εμείς για την ψηφιακή αναβάθμιση και για την εξοικονόμηση των δημοσίων κτηρίων. Αλλά υπάρχει μια σημαντικότατη διαφορά στην προσέγγιση. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχετε σκύψει το κεφάλι πάνω στα πραγματικά προβλήματα που έχουν αλλάξει από το 2009, το 2010 και μετά από το 2020 από την πανδημία. Έχουμε για άλλη μια φορά τις ίδιες πολιτικές, τις ίδιες παρεμβάσεις που αυτή τη φορά περιμένουν να έχουν άλλα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα που θα έχουμε από αυτή την παρέμβαση είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε κακές δουλειές, με κακή ποιότητα, με πρεκαριάτο, με τα καλύτερα από τα παιδιά της νεολαίας μας να φεύγουν, γιατί εγώ δεν βρίσκω πολλά πράγματα που κάποιοι νέοι και νέες θα διαβάζαν σε αυτό το κείμενο. Και ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Και θα πούνε, ναι, βλέπω το πρόσωπό μου σε αυτό. Ο κύριος Σκυλακάκης μας ζήτησε, παράλληλο που δεν είχε την καλοσύνη να γίνει σοβαρή διαβούλευση πριν από σήμερα, να αντιμετωπίσουμε με μετριοπάθεια, με σοβαρότητα, το δικό του σχέδιο όσο είμαστε αντιπολίτευση.
Δεν χρειάζεται να το πει αυτό, γιατί πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρή στάση και σοβαρές προτάσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να μας το πείτε, γιατί πολύ σύντομα θα υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση που έχει καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και άρα θα χρειαστεί τη σοβαρότητα από τη δικιά σας μεριά, όπως το δείξατε στις πρέσπες, όπως το δείξατε τότε που είχε μια απλή πανδημία γρίπης και πώς κάνατε εσείς αντιπολίτευση. Εμείς θα συνεχίζουμε με μια προγραμματική αντιπολίτευση που εντοπίζει τα προβλήματα και εντοπίζει ακόμα περισσότερο τις λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τσακαλώτο. Το λόγο